Ποιο θέμα θα πιάσουμε τώρα, δεύτερη ζωντανή σύνδεση στο τέταρτο μέρος της εκπομπής. Θα πιάσουμε το θέμα της πατάλης τροφίμων. Έχουν βγει, έχουν δημοσιοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα κάποια επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η χώρα μας, η Ελλάδα, κατέχει την τρίτη θέση στην σχετική λίστα σε παγκόσμια κλίμακα στην σπατάλη τροφίμων. Σπατάλη τροφίμων. Κυρία Βίκη Μπαρμπόκα, υπεύθυνη προγραμμάτων βιώσιμης διατροφής WWF Ελλάς. Να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Σπατάλη τροφίμων, δηλαδή. Σπατάλη τροφίμων, δηλαδή, μάλλον κάτι κάνουμε πολύ λάθος στον τρόπο που παράγουμε, στον τρόπο που διακινούμε, στον τρόπο που καταναλώνουμε τα τρόφιμα που παράγουμε. Γιατί αν σκεφτούμε ότι ο πλανήτης σήμερα παράγει αρκετό φαγητό για να θρέψει όλη την ανθρωπότητα και καταλήγουμε να πετάμε το 40% των τροφίμων που παράγονται στα σκουπίδια, σίγουρα πρέπει να δράσουμε εδώ και τώρα. Η σπατάλη τροφίμων δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα. Στο WWF λέμε ότι είναι σκάνδαλο. Είναι ένα οικονομικό σκάνδαλο, είναι ένα κοινωνικό σκάνδαλο και φυσικά είναι ένα περιβαλλοντικό σκάνδαλο, το οποίο καλούμαστε όλοι, είτε από την πλευρά των καταναλωτών, ναι, είτε από την πλευρά των επιχειρήσεων, είτε φυσικά από την πλευρά των κυβερνήσεων, των κρατών, μιλώντας δηλαδή σε παγκόσμιο επίπεδο, να σταθούμε αντιμέτωποι με το πρόβλημα και να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε με θετικές, εύκολες και πρακτικές λύσεις. Πριν περάσουμε στις λύσεις, ποιος θέλει ένα μικρομεσαίο νοικοκυριό, έχει μερίδιο ευθύνης? Μου δίνεται μια πολύ καλή πάσα για να πω ότι δυστυχώς στην Ευρώπη και την Αμερική αυτή τη στιγμή ο οικιακός τομέας είναι πρώτος στη λίστα σπατάλης τροφίμων. Δηλαδή στα σπίτια μας είναι που πετάμε το μεγαλύτερο ποσοστό τροφίμων. Δυστυχώς θα αναφέρω ότι φρούτα και λαχανικά, όπως και το ψωμί ή περισσεύματα τροφίμων, είναι πρώτα και πάνω-πάνω στη λίστα. Και ένας από τους πολύ βασικούς λόγους που πετάμε αυτά τα είδη είναι είτε επειδή τα αγοράζουμε σε μεγάλες ποσότητες. Είμαι σίγουρη ότι όλοι έχουμε πει κάποια στιγμή πάρε και ας περισσέψει, ή καλύτερα να έχουμε παρά να μας λείψει. Και οι λόγοι που δεν κάνουμε σωστό προγραμματισμό είτε στα ψώνια μας είτε στις προμήθειές μας, αλλά και το ότι πολλές φορές μαγειρεύουμε ή σερβίρουμε μεγαλύτερες ποσότητες, ναι, σκεφτείτε εδώ έτσι κάποιο εορταστικό δείπνο ή κάποιο δείπνο με φίλους, οδηγεί τις και καταλήγει στα σκουπίδια. Οπότε από τη μία πάρε και ας περισσέψει και από την άλλη πείνα θερίζει την Αφρική, θα πω εγώ. Και θα συμπλήρωνα ότι δυστυχώς αυτό μεγαλώσαμε στη γενιά μου τουλάχιστον ακούγοντας ότι στην Αφρική ο κόσμος πεινάει. Δυστυχώς το πρόβλημα έχει κυκλώσει όχι απλά τη χώρα μας, παγκοσμίως πλέον βλέπουμε το ζήτημα του υποσιτισμού. Μην ξεχνάμε ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχουν πρόσβαση σε τροφή, σε αρκετή τροφή. Τη στιγμή βέβαια που να πω και αυτό ότι 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι περίπου είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Άρα αυτό πρέπει λίγο να σκεφτούμε, ότι κάθε φορά που πετάμε ένα τρόφιμο είναι ένα κοινωνικό ζήτημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε άμεσα. Και φυσικά ένας λόγος που μιλάμε πολύ έντονα για τη σπατάλη τροφίμων ως περιβαλλοντική οργάνωση, ως WWF, είναι ότι ένα τρόφιμο που πετιέται περικλίνει μαζί του και όλα τα δώρα που μας έδωσε ο πλανήτης. Βλέπω όλη την ενέργεια. Βέβαια, βλέπω και μία σχετική κάρτα της WWF. Μέχρι το 2030 έχετε βάλει ως στόχο να μειωθεί αυτή η περίφημη σπατάλη στα τρόφιμα σε ένα ποσοστό που αγγίζει το 50%. Το 50%. Ουσιαστικά θα πω μάλιστα ότι αυτός είναι ο φιλόδοξος στόχος των Ηνωμένων Εθνών, που ορίζουν ότι τα κράτη-μέλη της παγκόσμιας κοινότητας πρέπει μέχρι το 2030, δεν είναι πρέπει, αλλά έχει μπει ως στόχος να μειωθεί η κατακεφαλήν σπατάλη σε επίπεδο καταναλωτών και λιάν εμπορίου στο 50%. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο χρόνος πιέζει, αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ και τώρα πρέπει να βρούμε λύσεις. Αλλά για να βρούμε τις λύσεις πρέπει πρώτα να καταλάβουμε ποιο είναι το μέγεθος της σπατάλης. Και επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι γενικότερα εικάζουμε, υποθέτουμε πόσο πολύ φαγητό ή πόσο λίγο φαγητό πετάμε. Αυτή η περίφημη σήμανση, η περίφημη σήμανση της ημερομηνίας λήξης μιας συσκευασίας, πόσο μας επηρεάζει από τα στοιχεία που έχετε? Με τα λύπη και πάλι μου δίνεται σκυτάλι να αναφέρω ότι ειδικά στη χώρα μας είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα, δεδομένου ότι ελάχιστοι Έλληνες πολίτες μπορούν να ξεχωρίσουν τις ετικέτες και να διαβάσουν σωστά μια σήμανση. Θα σας δώσω εδώ το παράδειγμα της ημερομηνίας λήξης και της ανάλυσης κατά προτίμηση, το best before που ίσως έχετε δει σε κάποιες ετικέτες στα αγγλικά.
Επειδή δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, πολλές φορές και τρόφιμα που έχουν στη σήμανσή τους το ανάλωση κατά προτίμηση μπορεί να πεταχθούν από τους καταναλωτές όταν περάσει η ημερομηνία. Να σημειώσουμε όμως εδώ ότι, για παράδειγμα, ένα πακέτο μακαρόνια, ένα πακέτο ρύζι, μια κονσέρβα που έχει αποθηκευτεί σωστά αλλά δεν έχει ανοιχθεί και έχει παρέλθει η ημερομηνία της, μπορεί να καταναλωθεί με απόλυτη ασφάλεια. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να εμπιστευόμαστε τις αισθήσεις μας, έτσι, όταν μιλάμε για το φαγητό. Να περάσουμε και να κλείσουμε, με τις λύσεις, με τις προτάσεις, με τον σχεδιασμό. Είναι και για μένα το αγαπημένο μου σημείο, γιατί μ' αρέσει, εκτός από το όταν αντιμετωπίζουμε, όταν βλέπουμε ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος, μετρώντας το, μ' αρέσει πάρα πολύ να δίνουμε λύσεις και να καταλάβουμε ότι έχουμε δύναμη να αλλάξουμε την εικόνα. Άρα θα έλεγα ότι το πρώτο και πιο σημαντικό είναι η πρόληψη. Πρόληψη. Η διατροφή και η σπατάλη είναι σαν την υγεία μας. Όσο προλαμβάνουμε να θεραπεύουμε κάτι πριν ξεκινήσει, τόσο θα το αντιμετωπίζουμε στην αρχή και άρα θα είναι πιο εύκολο. Επίσης, ναι, να αγοράζουμε με λίστα τα τρόφιμα που χρειαζόμαστε, να προγραμματίζουμε κατά το δυνατόν το τι θα φάμε μέσα στην εβδομάδα, να μάθουμε να σερβίρουμε σωστές μερίδες. Δεν τρώνε το ίδιο τα παιδιά με τους ενήλικες και φυσικά οι άνθρωποι όλο ένα και περισσότερο έχουν διαφορετικά διατροφικά πρότυπα, να μάθουμε να συντηρούμε σωστά και φυσικά, όπως είπατε, να αρχίσουμε να αποκρυπτογραφούμε σωστά τις ετικέτες, να μαθαίνουμε δηλαδή τι έχει ένα προϊόν πάνω του, μάλιστα, από τι είναι φτιαγμένο και τι διάρκεια ζωής έχει. Κυρία Μπαρμπόκα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι χαρά μου και εύχομαι να τα ξαναπούμε για κάποιο καλό σκοπό. Βέβαια, καλό το μόνο απόγευμα. Σίγουρο, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.